επιχείρησαν ποτέ κάποιος, κάποιοι, να σας λαδώσουν, να το πω έτσι πολύ ομά. Ναι. Καλή ερώτηση. Να απαντήσω ομά. Ναι. Όπως και η ερώτηση, νομίζω και η απάντηση πρέπει να, είναι, να δοθεί ομά. Ναι. Έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες. Είχαν γίνει τέτοιες προσπάθειες και είχα και επαφές. Είχαν προσεγγίσει πολλές φορές, όχι να σε λαδώσουν άμεσα, δεν σε λαδώνουν άμεσα. Αυτό που έπεφτε σαν κάλυμα είναι, ξέρεις, εσύ είσαι καλός μηχανικός ακουστικής. Δεν μας κάνεις μια μελέτη πόσο ο Παπα-Νικολής θα γίνει αθόρυβος. Ή πόσο τρίτονα θα γίνει αθόρυβος. Που σήμαινε, κύριε Ήπαρχε, πήγαινε στο καράβι, κλείσει τα λάδια, βάλε καλούς πεδαλιούχους, μην το βροντίξεις πολύ, να περάσει από το ΑΣΑΟ, να μην μετρήσουν πολύ θόρυβο, να τελειώνουμε. Να φύγετε απάτη και στην Ελλάδα και θα σου δώσουμε μηχανικό εσύ και εσύ. Δουλεύεις και θα σου κάνουμε τη μελέτη. Μια μελέτη που πτυχεί 10.000 και σε καλώ θα δώσουμε 200. Αυτό γινόταν. Αυτό το είχατε ζήσει. Το έχω ζήσει προσωπικά και μάλιστα να σας πω έτσι και την προσωπική μου εμπειρία, αν και δεν κάνει. Για 6 ώρες είχα πει ναι. Κάποια στιγμή είχαν έρθει σπίτι και επειδή το καράβι έπρεπε να φύγει, είχαμε κουραστεί όλοι. Σου λέω, παιδιά, θα το κοιτάξω να δω, όχι βέβαια να κλείσω τα λάδια, για να δούμε τι φταίει, γιατί είχατε πολλά λάθη προδιαγραφές. Να σας πω 5 πράγματα και θα πούμε αύριο στο διοικητή ότι μπορούμε να κάνουμε 2-3 πράγματα και να βεράσει το καράβι. Πάω την άλλη μέρα στον διοικητή γιατί μου είχε πιάσει ο κόμπος και το ηθικό της σχολής δοκίμων που σαν να το στωτήρα σε κάνει πατριώτη και όχι έμπορο. Και αναφέρω στον κύριο Θερουλάκη αυτό και αυτό χθες το βράδυ. Ήρθαν οι Γερμανοί και μου είπαν αυτό. Κάποιος άλλος κύριος κάνει το κλείσμα με συντές. Και μας λέει ο κύριος Θερουλάκης τότε με τα συγχωρήσεως, μπιπ αυτούς. Και πήγε το καράβι άλλη μέρα και έβγαινε 100% θερμότητας. Χτυπάγαμε τα πιδάλια περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί μας γεμνούς δεν εντάξει. Κάποια στιγμή δεν γίνεται γιατί το καράβι δεν βγαίνει, πρέπει να κάνουμε πολλές υποχωρήσεις. Αλλά ο πειρασμός είχε έρθει. Πάντα ο πειρασμός υπάρχει. Τον πειρασμό θα τον έχεις. Κατάφερα και δεν έπεσα στον πειρασμό. Είναι θέμα της προσωπικότητας. Ήταν θέμα προσωπικότητα. Τύχη, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το παίξω άγιος τώρα και ότι άλλοι φταίνε. Έτσι. Εμένα προσωπικά μου γίνανε πολλές προτάσεις. Έτυχε να είμαι βλάκας, να είμαι χαζός, να είμαι. Όχι, μην το λέτε. Στόκος που με λέγανε καμιά φορά οι Γερμανοί. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Ήθελα, αγαπούσα τα υποβρύχια, ήθελα να παράγω με υποβρύχια γιατί αν γινόταν κάτι αλακούσκ και πνιγόταν κάποιο υποβρύχιο, όσα λεφτά και να μου είχαν δώσει δεν θα με αφήναν ποτέ να κοιμηθώ. Σωστό. Είπατε το